αυτοί σκοτώναν οι αντάρτες τότε του Ελλάς, ας πούμε η εθνική αντίσταση, αυτοί σκοτώναν ένα ολόκληρο χωριό, για ένα και μόνο Γερμανό. Είχαν την απέτηση να μην τους πειράζει κανένας, να κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν και όπου θέλουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν τον εχθρό να τον αφήσεις το σπίτι σου να κάνει ό,τι θέλει? Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας άνθρωπος. Και έτσι, ο κόσμος, όλοι, βοήθησαν όσο μπορούσαν τους αντάρτες να τους στηρίξουν το Ελλάς που λέμε, και ώσπου το μεγαλύτερο αγώνα που έκανε σε όλες τις χώρες το πέρασμα των Γερμανών, από οποιαδήποτε χώρα περάσανε, αυτοί που αντιστάθηκαν ήταν μόνο η Ελλάδα. Όχι μόνο η Ελλάδα, περισσότερο από άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες δεν βρήκαν κανένα εμπόδιο. Ήρθαν και πέρασαν όπως περνάει ένα τουριστικό λεωφορείο. Εδώ όμως χτυπήθηκα πολύ άσχημα. Στην Κρήτη χάσαν στρατόπολη. Γυναίκες, παππούδες, οι πάντες, δεν μπορώ να πω, πολεμούσαν τους Γερμανούς στην Κρήτη. Με τα τσικούρια, τα ξύλα τους χτυπούσαν και τους κόψανε. Τόσο πολύ αγώνα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Στο Δεμενικό, οι Ιταλοί σκοτώσαν 118 ανθρώπους. Εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν τόλμησαν να κάνουν μια επίθεση, να πούμε, έστω όσοι γλιτώνανε, και καθόταν και περιμέναν να τους πάρουν με τη σάκη να τους σκοτώσουν. Δύο γλιτώσανε και αυτοί, ο ένας έφυγε και ο άλλος έκανε ότι είναι νεκρός, και μετά όταν πέσαν όλοι οι άνθρωποι, ξαναπερούσαν και τους χτυπούσαν πάλι, μήπως είναι κανένας ζωντανός. Εκεί έκανε τον πεθαμένο και όταν σηκώθηκε και έφυγε. Εδώ πέρα στην περιοχή πώς ήτανε? Εδώ στην περιοχή μας, εγώ θυμάμαι εκεί ήμουν 10 χρόνων. Εδώ εμείς τα χωριά, τα απομακρυσμένα από κέντρα, όλα φύγαμε δεξιά και αριστερά. Άλλοι πήγαμε προς το Δόλυμπο, άλλοι στην Ανάληψη, άλλοι προς το Κουρτιόβαλι που λέμε, στο Βοτανοχώρι, άλλοι προς τα εκεί στη Σκόμπα, άλλοι απάνω εδώ στο Βελεσκέτικο το βουνό, και Βελεσκέτικο ακόμα φεύγαν οι άνθρωποι. Εδώ ερχότανε, όταν μπορούσαν από εδώ από τον δρόμο, στο πέρασμά τους οι Γερμανοί, βάζαμε τα πολυβόλα μέσα στο χωριό και φεύγανε προς τα κάτω. Εδώ ποτέ δεν μπορούσανε χωρίς να βάλουν τα πολυβόλα οι Γερμανοί από εδώ. Οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί. Το χωριό ήταν τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Όλοι είχαν φύγει σε διάφορα μέρη. Ανάληψη, Σκόμπα, Τάβα που λένε εδώ πάνω, που είναι εκείνος ο βράχος. Εκεί είχαν κάνει καλύτερο στον κόσμο και καθόταν. Εδώ δεν υπήρχε ψυχή. Εδώ ήταν αχυρόδα. Ο παππούς το ίσταξε το άχυρο που είχε μείνει και αν δώσω φωτιά παραδείγματι, να μην καεί. Και όπως το δώσα φωτιά, είχαμε δυο γαϊδούρια. Βγάλαν τα χαρτούλια οι άνθρωποι, σου λέει ζωντανά είναι, και μετά βάλα φωτιά στο...
τη ραχιδόνα και την κάψα. Το σπίτι μας το κάψανε, όλα τα καινούργια σπίτια τα κάψανε, το κοντό, όλα. Mm-hmm. Κανένα σπίτι καινούργιο δεν έμεινε που να μην το κάψουν. Άφηναν μόνο τα παλιά σπίτια. Το θείο στο κοκό τον πήρανε, mm-hmm. από εδώ από το χωριό, έξι άντρες ακόμα, μεγάλος βέβαια. Ο θείος ήταν νοικοπαιδί ήταν τότε. Τον πήγανε στη φυλακή στη Λάρισα, εκεί το χτύπησαν πολύ άσχημα. Και μετά κάτι έγινε και τους αφήσανε. Εδώ έλεγε ένας δάχος δικός μας. Ήταν στα φυλάκια εκεί επάνω. Και όταν μπήκαν μέσα και τους πετάξαν τα καπέλα, τα πηλίκια από το κεφάλι, ξέρει πως μας κακοφάρηκε. Να κλαίνει σαν μικρά παιδιά. Τόσο τους υποτιμήσαν τους ανθρώπους. Είχαν βάλει οι Γερμανοί να... Άλλοι ήτανε υπέρ των Ιταλών. Συνεργάτης των Ιταλών. Εδώ είχαμε ένα της κούλης του πατέρα, ήταν συνεργάτης των Ιταλών. Έπαιρναν από τους δικούς μας σιτάρια και τα δίνανε σε όποιον ήθελε αυτός εδώ, οι θύμεις που λέγανε, της κούλης του πατέρα. Στην πλατεία έδεσαν τους άντρες. Αυτός ο Σίβης έδαινε τους άντρες εκεί στην πλατεία, ήταν δέντρα και τους δέρανε εκεί πέρα τους δικούς μας για να τους κακοποιήσουν. Έτσι. Ο μένα να πολεμάει τον Γερμανό και άλλος να είναι με τον Γερμανό. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά στο σύνολό του ο λαός ήταν μια ψυχή, ένα σώμα. Όταν πολεμούσαν τους Γερμανούς. Και εγώ ρώτησα πολλούς δικούς μας με τον Αλβανικό πόλεμο αν πειράξανε κόσμο. Δεν πειράξαν ούτε ένα. Αν ένα στρατιώτης δικός μας πήρε, δηλαδή στον πόλεμο αυτό που συνέχισα μετά, αφού δεν μπορούσα να τα βγάλω μπέλα οι Ιταλοί, μετά ήρθαν οι Γερμανοί, μετά τους Ιταλούς εδώ στην Ελλάδα. Στην Ρωσία οι Γερμανοί χάσαν 10 εκατομμύρια στρατό. Αλλά εκεί δεν μπόρεσαν να βγάλουν πέρα. Και η Ρωσία χάσανε 10 εκατομμύρια στρατό, 10 οι Γερμανοί. Και 10 εκατομμύρια χάθηκε άμαχος πληθυσμός στην Τουρκία, στη Ρωσία. Εκεί τους πήρε ο χειμώνας, βαρύς χειμώνας στη Ρωσία, εκεί έχτισαν αίμα. Εδώ, στη Γιουγκοσλαβία, πέρασαν οι Γερμανοί, σαν να δεν βρήκαν κανένα απολύτως εμπόδιο. Εδώ αντιστάθηκαν, εδώ, σε εμάς. Όταν άκουγα εκεί κάτω στα παιδιά, 10 χρονών παιδάκι σκοτώνεται, είναι δυνατόν, όσο κακός κι αν είναι ο λαός, τα παιδάκια τι είπε, ο άμαχος πληθυσμός τι είπε. Εδώ, σήμερα εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι τελείως αγράμματοι ήτανε, είχαν κοινωνική μόρφωση να πω, όσο ένας επιστήμονας σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι αλλιώς είναι. Οποιοδήποτε και να ξέρει τον τελείως αγράμματο, αυτά τα βάρβαρα που ακούγονται δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά οι Γερμανοί είχαν αυτό το εγώ. Αυτοί με το μυαλό τους θα κυρίευαν όλη την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Θα κυβερνούσαν αυτοί.